στο σχολείο που μας εξοντώνει, ενάντια στο σχολείο εξεταστικό κέντρο που οι γονείς μας βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώνουν τα φροντιστήρια και εμείς αγχωνόμαστε αν θα εξασφαλίσουμε μια θέση στο πανεπιστήμιο. Ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε με θράσος ότι τα σχολεία άνοιξαν εξαιρετικά. Πού το βλέπει το εξαιρετικά? Στις ρογμές τους τοίχους από το σεισμό, στους οβάδες που πέφτουν στα κεφάλια μας, στα σχολεία που κάνουν μαθήματα πρωί και βράδυ επειδή δεν έχουν χώρους, στις τεράστιες ελλείψεις σε καθηγητές, ακόμα και σε μαθήματα κατεύθυνσης στην τρίτη ηλικίου, ή στα σχολεία δίπλα στις χωματερές. Αλήθεια, πόσο εξαιρετική μπορεί να είναι η ακριβοπληρωμένη από την τσέπη των γονιών μας διαδρομή σχολείο φροντιστήριο σπίτι. Αυτό το σχολείο που έχουν χτίσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιβάρυνε ακόμα περισσότερο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τις τεράστιες ύλες για τις πανελλαδικές και τον εξεταστικό μαραθώνιο, έρχεται σήμερα να δώσει τη χαριστική βολή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουν το απολυτήριο που θα μετράει στο βαθμό πρόσβασης στα πανεπιστήμια να βγαίνει και από τις τρεις τάξεις του Λυκείου και σε κάθε τάξη μαθητές να δίνουν εξετάσεις με τράπεζα θεμάτων. Τη μία φορά που το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε, το 40% των μαθητών έμειναν μεταξεταστέοι. Θέλουν δηλαδή να δίνουμε εξετάσεις που θα κρίνουν την πρόσβασή μας στα πανεπιστήμια για 3 χρόνια. Δηλαδή τα παιδιά των φτωχών οικογενειών έξω από τα πανεπιστήμια, αφού πλέον θα χρειάζονται ακόμα περισσότερα λεφτά για φροντιστήρια. Θέλουν να βάλουν ελάχιστη βάση εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Αν δεν πιάσει ο μαθητής αυτή τη βάση, δεν μπορεί να εισαχθεί ούτε σε ΤΕΗ ούτε σε ΑΗ. Βάζουν δηλαδή όλο και περισσότερα εμπόδια στην ήδη υποβαθμισμένη μόρφωσή μας. Γι' αυτό σήμερα η φωνή μας θα ακουστεί παντού. Να φτάσει το μήνυμά μας μέχρι το Υπουργείο Παιδείας. Στα τσακίδια παλιοί και νέοι νόμοι που έφτιαξαν έτσι το σχολείο μας. Απαιτούμε δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους. Υπουργείο και κυβέρνηση να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση για να λειτουργούν τα σχολεία μας κανονικά. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών μας για τη μόρφωσή μας. Άμεση κάλυψη όλων των κενών σε όλα τα σχολεία με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Διανομή όλων των σχολικών βιβλίων σε όλους τους μαθητές. Να μπορούμε να δίνουμε εισαγωγικές εξετάσεις όσες φορές θέλουμε, κρατώντας βαθμολογία στα μαθήματα που επιθυμούμε. Δωρεάν ασφαλή μεταφορά για όλους τους μαθητές, όλες τις ώρες της μέρας. Ένα δωρεάν γεύμα για όλους τους μαθητές. Να μην μας τη βάζουν στις τάξεις. 20 μαθητές ανά τμήμα για να μπορεί να γίνεται μάθημα. Καμία σκέψη για κατάργηση συγχώνευση ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ. Με ευθύνη του κράτους να εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για ουσιαστική εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. Να γίνει σε όλα τα σχολεία προσεισμικός έλεγχος. Καμία κουβέντα για απογευματινές και πρωινές βάρδιες σχολείων. Εμείς αγωνιζόμαστε για δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους, χωρίς διακρίσεις. Για ένα σχολείο χωρίς εμπόδια που θα λειτουργεί με βάση τις ανάγκες του καθενός. Που θα μας δίνει ολόπλευρη γνώση και όχι δίκευση στην παπαγαλία. Ένα σχολείο στο οποίο θα είμαστε δημιουργικοί στην επιστήμη, την τέχνη, τον αθλητισμό και όχι αριθμοί ονομάτων και τα πουσιολόγια. Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας, καλούμε όλους τους μαθητές, τα πενταμελή και δεκαπενταμελή όλων των σχολείων, να συντονιστούν ανά γειτονιές, ανά περιοχές, να οργανώσουν αντιφασιστικές δράσεις στα σχολεία τη μέρα της δίκης των Αζίλων Δολοφόνων του Παύλου Φίσα στις 6 Νοέμβρη, να προετοιμάσουμε τις σχολικές γιορτές για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Μπροστά στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, κατά τα άλλα της κυβέρνησης της νέας κανονικότητας, δεν έχουμε άλλο δρόμο στο να διεκδικήσουμε το σχολείο που μορφώνει και δεν εξοντώνει. Στηρίζουμε τον αγώνα σας, συμπαραστεκόμαστε μαζί σας. Δεν αποδεχόμαστε να χρηματοδοτούμε συνεχώς για τη μόρφωσή σας. Ζητάμε παιδεία αποκλειστικά δημόσια, πραγματικά δωρεάν. Δεν αποδεχόμαστε τις άθλιες υποδομές των σχολείων όσο αφορά συνολικά τη σχολική στέγη. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ. Δεν αποδεχόμαστε να γίνονται μετασεισμικοί έλεγχοι από τους εκπαιδευτικούς σας. Δεν αποδεχόμαστε τις υπάρχουσες ελλείψεις εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Ζητάμε μαζί σας άμεσα μόνιμο προσωπικό, 30.000 διορισμούς σε εκπαιδευτικούς, οριστική λύση στον καθαρισμό και στη φύλαξη των σχολείων. Δεν αποδεχόμαστε να κάνετε μάθημα με 25 και 30 μαθητές. Δεν θέλουμε να εγκαταλείπετε η παράλληλη στήριξη παιδιών με ειδικές μορφωσιακές δυσκολίες. Είμαστε μαζί σας. Δεν αποδεχόμαστε το νέο Λύκειο Εξεταστικό Κέντρο που σας αγχώνει ακόμα περισσότερο. Παλεύουμε μαζί σας για πλήρη δημόσια υγειονομική κάλυψη όλων των μαθητών. Για ένα σχολείο που ουσιαστικά θα καλλιεργεί τη συνεργασία, το σεβασμό, την αλληλεγγύη, πετώντας τα σκουπίδια, την επιθετική συμπεριφορά, το φασισμό και το ρατσισμό.
για μια αξιοπρεπή, ισότιμη ένταξη στη σχολική καθημερινότητα όλων των παιδιών, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Καλούμε όλες τις ενώσεις γονέων, όλους τους συλλόγους γονέων της Αττικής, να συμπορευτούν μαζί με τα παιδιά στο δίκαιο αγώνα για το σχολείο που αξίζει στον 21ο αιώνα με δικαιώματα. Συνεχίζουμε μαζί σας αγωνιστικά.